Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημη. Οι περισσότεροι βρισκόμαστε κυριολεκτικά ένα βήμα πριν τον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι σε απόγνωση, η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Όταν δεν μπορείς να ταΐσεις την οικογένειά σου, όταν δεν μπορείς να πληρώσεις τις υποχρεώσεις, όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες της καθημερινότητας, βγαίνεις στον δρόμο πριν σε πετάξουν στον δρόμο, όπως το λέμε κι αυτό. Ανύπαρκτο εισόδημα, συσσόρευση χρεών, αβεβαιότητα για το σήμερα και το αύριο. Αδυναμία να ανταπεξέλθουν σε βασικές υποχρεώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι σε όλη τη χώρα, λόγω της κυβερνητικής διαχείρισης της πανδημίας με τα αλλεπάλληλα μέτρα περιορισμού σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση. Η κατάσταση είναι δραματική και αυτό δεν είναι μια νέα συνθήκη που δημιουργήθηκε μόνο από την πανδημία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πανδημία ήρθε και επιδείνωσε την εγκατάσταση που είχε δημιουργηθεί από όλη την προηγούμενη περίοδο της κρίσης, ιδιαίτερα για τους πιο μικρούς αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, βιοτέχνες. Οι αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο, στο χείλος του γκρεμού. Δεν γνωρίζουν και δεν γνωρίζουμε πόσοι και πότε θα ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Είναι ένα βήμα πριν κλείσουν οριστικά τα καταστήματά τους και μιλάμε για το βασικό εισόδημα, το μοναδικό εισόδημα που έχουν για αυτούς και τις οικογένειές τους. Η κυβέρνηση και αντίστοιχα η δημοτική αρχή δεν κάνανε τίποτα για όλα αυτά τα ζητήματα. Με υδρότα κράτησαν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές τα χρόνια της κρίσης και σήμερα βιώνουν περισσότερο από ποτέ την απειλή του λουκέτου. Μεγάλη μάχη για την επιβίωσή τους δίνουν οι αυτοαπασχολούμενοι στη Δυτική Αττική, αφού με την επιβολή πιο αυστηρού lockdown είδαν τα προβλήματά τους να γιγαντώνονται. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες στις επιχειρήσεις μας. Έχουμε πολλά προβλήματα. Μαζευτήκαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε και τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα. Συνάδελφοι, ακολουθούμε όλοι το όχημα με την ντουντούκα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα καταστήματα στον Αστρόπυργο. Κρατάμε τα καταστήματά μας κλειστά, ενώ άλλες επιχειρήσεις, μεγάλα εργοστάσια είναι ανοιχτά και συνοστίζεται ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ακούμε το ένα αυστηρό μέτρο πίσω από το άλλο. Έχουμε εδώ και 2 μήνες, δεν ακούμε τίποτα για κανένα μέτρο στήριξης, ούτε δικό μας, ούτε των οικογενειών μας. Έτσι, συν τις άλλες να προσθέσουμε και τον αυξανόμενο φόβο που υπάρχει και είναι λογικό στην τοπική κοινωνία, η οποία βλέπει να επιτείνει τη διασπορά του ιού και ταυτόχρονα δεν ακούει ούτε να ενισχύεται το θριάσιο νοσοκομείο, ούτε να ενισχύεται το κέντρο υγείας, το οποίο λειτουργεί με ένα ISOBOX στην είσοδο για να γίνονται τεστ. Οι παλινοδίες της κυβέρνησης, που είναι η άλλη όψη της πολιτικής της επιλογής να μην θωρακίζει το σύστημα υγείας, εκθέτουν σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους τους αυτοαπασχολούμενους. Κλείσιμο, click away και μετά πάλι κλείσιμο και πάει λέγοντας, ενισχύοντας όλο και περισσότερο τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Εκτινάχθηκαν οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, κυρίως στις πολύ μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, να το πούμε έτσι, έχουν και τα μέσα, έχουν και τον τρόπο, προκειμένου να κινήσουν τα εμπορεύματά τους με αυτόν τον τρόπο. Το άνοιξε, κλείσε και αυτές οι παλινοδίες, όσο δεν παίρνετε μισό μέτρο, να το πούμε έτσι, προκειμένου να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας που αυτή τη στιγμή σηκώνει αυτό το βάρος, μέχρι να δοθεί τελική λύση, τέλος πάντων, με το ζήτημα της πανδημίας μέσω των εμβολίων κτλ., αυτή θα είναι η κατάσταση. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των μικρών εμπόρων και αυτοαπασχολούμενων. Με ημίμετρα, όπως το click away, το οποίο ευνόησε και πάλι τις μεγάλες επιχειρήσεις, προσπαθεί να δώσει ασπιρίνες στον μικρό έμπορο. Η κυβέρνηση δεν χάνει ευκαιρία κάθε μέρα να κλείνει καταστήματα, να παίρνει μέτρα σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων και την ίδια στιγμή να ενισχύει με το χειρότερο τρόπο το μεγάλο κεφάλαιο, να μην παίρνει κανένα μέτρο προφύλαξης στους χώρους δουλειάς, ούτως ώστε να στηβάζονται οι εργαζόμενοι ένας πάνω στον άλλον, στα μέσα μεταφοράς, να μην υπάρχουν κέντρα υγείας τα οποία θα βοηθήσουν στην πρόληψη της υγείας μας στις περιοχές αυτές. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι σταγόνα στον ωκεανό των χρεών και των επιπτώσεων της κρίσης και απλά πάνε λίγο παρακάτω τα μεγάλα διέξοδα. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνεται η επιστρεπταία προκαταβολή, από την οποία όμως αποκλείονται χιλιάδες μικροί αυτοαπασχολούμενοι. Τα τρέχοντα για κάποιους μήνες
είναι τέτοια τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή εξανεμίστηκαν, να το πούμε έτσι, τις πρώτες μέρες για όσους τα πήραν. Υπάρχουν όμως χιλιάδες, να το πούμε και αυτό, συνάδελφοι, οι οποίοι δεν πήραν τίποτα από όλα αυτά και βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Τα κριτήρια είναι τέτοια τα οποία επωφελούν αφενός τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να το πούμε έτσι, ιδιαίτερα αυτές που έχουν πολύ προσωπικό κλπ, οι οποίες τέλος πάντων ούτως ή άλλως με άλλους όρους μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και πολύ λιγότερο τους μικρούς και πολύ μικρούς επαγγελματίες. Πάρα πολλοί δεν έχουμε πάρει καν επιστρεπτέα προκαταβολή. Πάρα πολλοί είμαστε χωρίς εισόδημα εδώ και 2 μήνες, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι 2 μήνες. Πρέπει να υπολογίζουμε όταν μιλάμε ότι εμείς φέρουμε και τα βάρη των χρεών που έχουμε από το Μάρτι που υπάρχει αυτή η κατάσταση, που έχουμε συσσωρεύσει χρέη, στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Έτσι. Και φυσικά οι περισσότεροι, μην γελιόμαστε, έχουμε βγει και όπως έχουμε βγει με ό,τι συνθήκες και από μια 10χρονη βαριά κρίση, όσοι αντέξαμε, έτσι, με όσα χρέη κουβαλάμε και από εκεί. ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, επιμελητήρια και ορισμένοι εμπορικοί σύλλογοι βγάζουν λάδι την κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας και την ίδια στιγμή, παρά τις όψιμες διαμαρτυρίες τους, υπονομεύουν την αναγκαία οργάνωση της πάλης των αυτοαπασχολούμενων και τα οξυμένα προβλήματά τους. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και κοιτάνε, να το πούμε έτσι, όλες τις πιθανότητες πέρα από την οργάνωση της πάλης. Πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει έναν κόσμο ο οποίος προβληματίζεται για αυτή την κατάσταση να ανασκουμποθεί, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Οι αντιδράσεις φουντώνουν, οι αυτοαπασχολούμενοι οργανώνονται και διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και προστασίας της υγείας τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής, όπου σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο είναι σε εξέλιξη μια πολύμορφη δραστηριότητα από την πρώτη μέρα επιβολής του νέου αυστηρού lockdown στην περιοχή, ενώ τρέχουν διαδικασίες για τη συγκρότηση συλλόγων στους 2 δήμους, διαμορφώνοντας έτσι υποδομή για πιο αποφασιστική οργάνωση της πάλης και της διεκδίκησης. Αποφάσισαν να κάνουν αυτό το βήμα καθώς αντικειμενικά τέθηκε το ζήτημα να υπάρξει ένα καινούριο συλλογικό όργανο που θα παλεύει για τις ανάγκες τους. Η κατάσταση πλέον είναι στο κόκκινο και αυτό ήταν και η αφορμή που τόσο γρήγορα ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και ιδρύθηκε ο νέος σύλλογος και ταυτόχρονα το ίδιο έγινε και στον Ασπρόπυργο, από ό,τι μάθαμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους συνάδελφους για όλα αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε, να πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση. Οι αυτοαπασχολούμενοι μεταξύ άλλων απαιτούν να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων. Να διαγραφεί τμήμα των χρεών προς την εφορία και τις τράπεζες. Να διαγραφούν τόκοι, πρόστιμα και το 30% του κεφαλαίου για τους εν ενεργεία εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους και 50% για όσους είναι άνεργοι. Ο τρέχον κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής να μετατραπεί σε μη επιστρεπταίο για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Άρση των περιορισμών στα κριτήρια, ώστε να ενταχθούν όλοι όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξης. Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ από το οικονομικό έτος 2019. Την κατάργηση έμφυα και τέλους επιδιδεύματος. Τη μείωση των έμεσων φόρων. Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αναστολή των ρυθμίσεων σε τράπεζες ΔΕΗ για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού. Φτηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο χωρίς χαράτσια που δεν αφορούν την κατανάλωση. Την αναστολή κατασχέσεων και την απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους αυτοαπασχολούμενους. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 6 μήνες για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για το υπόλοιπο διάστημα για όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Απαλλαγή από τα ενίκια όσων μισθώνουν δημοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση. Τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.
Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις των συλλόγων, των ενώσεων, των επιτροπών αγώνας εσπυρώνουν τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. Με αγωνιστικές παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις σε υπουργεία και εφορίες, αυτοκινητοπορίες, διάφορες μορφές πάλης εντείνουν τον αγώνα τους, απαιτώντας άμεσα μέτρα στήριξής τους. Υπάρχει διάθεση. Το ζήτημα είναι ο κόσμος να καταλάβει τη δύναμη που έχει. Υπάρχει κλίμα. Όπως σας είπα και πιο πριν, η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Απαιτούμε άμεσα μέτρα στήριξης για τους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους της περιοχής και του Ασπροπύργου, όπως αντίστοιχα και της Ελευσίνας και της Μάντρας. Παραμένουν σε ετοιμότητα, παίρνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες διεκδίκησης. Απέναντι στην κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, βάζοντας μεγάλα εμπόδια στην επιβίωσή τους για να κάνουν lockdown στα σχέδια του κεφαλαίου και της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας στο πλευρό ενός κόσμου που βλέπει να χάνεται ο κόπος και ο υδρότας μιας ζωής του, που πετιέται στο πεζοδρόμιο, να ξεσηκωθούν οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματοβιοτέχνες, να στήσουν συλλόγους καινούριους με αγωνιστικό πρόσημα και προσανατολισμό, που στο πλευρό της εργατικής τάξης θα αγωνίζονται για καλύτερες μέρες στον τόπο μας, στη δουλειά τους, στο μέλλον τους, για τις οικογένειές τους.